Η Μονή Αγίας Τριάδας στην Τρακότρυπα είναι ένα από τα σημαντικά μνημεία της ορεινής περιοχής της Καρδίτσας, ίσως το σπουδαιότερο από πλευράς καλλιτεχνικής ποιότητας των τοιχογραφιών. Κτισμένη στις πλαγιές του όρους Οξιά, διαφύλαξε τη χριστιανική πίστη ως υπέρτατο αγαθό. Μπορεί να μην έτυχε ανάλογης προβολής, άλλωστε αυτό είναι αντίθετο στους κανόνες της μοναστικής ζωής, αλλά είχε αξιομνημόνευτο ποιμαντικό ρόλο σε όλο το χώρο των Θεσσαλικών Αγράφων. Η ακμάζουσα τότε μαστορωμάνα κοινότητα είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην παιδεία και την πολιτιστική ανάπτυξη. Αψευδής μάρτυρας η άλλοτε μεγάλη βιβλιοθήκη της Μονής που πιθανολογείται ότι λειτουργήσε και ως σχολή. Σήμερα η σεβάσμια γυναική αδερφότητα διακονεί τη Μονή και συνεχίζει να ενσαρκώνει την ελπίδα για ένα μέλλον πλήρες πνευματικότητας. Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας ιδρύθηκαν πολλά μοναστήρια στα ορεινά συγκροτήματα Αργυθέας και Αγράφων, τα οποία διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Θεσσαλίας. Ένα από αυτά, η Μονή Αγίας Τριάδας, βρίσκεται χτισμένη στις πλαγιές του όρους Τύμπανου, στα 721 μέτρα υψόμετρο, και ανήκει στο δημοτικό διαμέρισμα της ιστορικής Δρακότρυπας. Η μαρτυρία του Συγγυλίου της Δεύτερης Πατριαρχίας του Πατριάρχη Παϊσίου του Δευτέρου δίνει ασφαλή στοιχεία για την ανέγερσή της. Μάλιστα αναφέρει ότι στην ίδια θέση ευρίσκεται ένα πτωχόν μοναστηράκι, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα και κοίτονταν σε ερείπια από την εγκατάλειψη. Το ίδιο Πατριαρχικό Συγγύλιο αναφέρει ότι οι χριστιανοί του ηρημένου χωριού, λαβώντες άδεια παρά των κρατούντων, ανήγεραν και οκοδόμησαν αυτό εκ θεμελίων, ιδίης εξόδης και δαπανήμασιν. Αμέσως μετά την ανέγερση του Καθολικού, ζήτησαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο να συμπεριλάβει τη Μονή στο καθεστώς των Σταυροπηγίων, όπως και έγινε το 1743. Επομένως, η χρονολογία κατασκευής του ναού πρέπει να είναι το 1742 ή λίγο νωρίτερα. Την ίδια εποχή επανδρώθηκε με τρεις μοναχούς, για το έργο των οποίων υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες, εκτός από την επιστολή προς τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολο το 1797, με την οποία ζητούν προστασία για μια διαμάχη τους με τους ντόπιους και τις οικονομικές αυθαιρεσίες των Τούρκων Σπαχίδων. Για την κατοπινή ιστορία του δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία, αλλά πρέπει να έπαιξε σημαντικό πολιτιστικό ρόλο, αφού είχε μεγάλη βιβλιοθήκη σε ειδικό χώρο της Βόρειας Πτέρυγας, από την οποία όμως δεν σώθηκαν παρά ελάχιστα βιβλία. Την επισκέφτηκε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, αλλά και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο οποίος είναι πιθανόν κατά την Επανάσταση να παρέμεινε στο μοναστήρι για να αναπαυθεί και να αναλάβει από τη φυματίωση που τον βασάνιζε. Βέβαιο είναι ότι ακολούθησε την ιστορική διαδρομή της κοινωνικά αναπτυγμένης Δρακότρυπας, οι κάτοικοι της οποίας ήταν κυρίως κτηνοτρόφοι και επιτυχημένοι πραγματευτές, που εμπορεύονταν εκτός από τα κτηνοτροφικά τους προϊόντα και όπλα. Είναι γνωστό ότι κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας λειτουργούσαν εδώ εργαστήρια κατασκευής σπαθιών, όπλων και πιστολιών. Αυτό ήταν ο κύριος μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου και οι κάτοικοι μπόρεσαν να αναλάβουν όχι μόνο το κτίσιμο της Μονής και της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, αλλά και πολλά άλλα έργα, όπως η νερόμυλη στο ποτάμι. Από το άλλοτε μεγάλο συγκρότημα σώζεται μόνο το καθολικό, ενώ τα τελευταία χρόνια με τη συνδρομή των κατοίκων ανεγέρθηκε ένα μεγάλο κτίριο που περιλαμβάνει τους απαραίτητους χώρους για τη λειτουργία της Μονής, αρχονταρίκι, ηγουμενείο και κελιά. Ο ναός ανήκει στον λεγόμενο τετρακιόνιο αθωνίτικο τύπο με τα χωρών και νάρτικα στη δυτική πλευρά, όμοιο με τα καθολικά του Αγίου Όρους. Γύρω από το καθολικό υπάρχουν τείχοι αντιστήριξης, φτιαγμένοι με τα υπάρχοντα υλικά από τους κατοίκους του χωριού, περίπου στη θέση όπου βρίσκονταν τα κελιά του μοναστηριού που κατεδαφίστηκαν την περίοδο 1967-70. Οι πτέρυγες των κελιών σχημάτιζαν κλειστό ορθογώνιο και εκτός από την νότια ήταν διόροφες. Η εξωτερική τείχη τους ήταν απολιθοδομή με ξυλοδεσιές, ενώ η διαχωριστική τείχη ήταν τσατμάς, δηλαδή λεπτό τείχος με ξύλινο σκελετό. Κοντά στο διαβατικό, τη θολωτή πύλη, υπήρχε κρίνη,
Κοντά στη σημερινή, στη Βόρεια Πτέρυγα, υπήρχε δωμάτιο βιβλιοθήκη, ενώ στη νοτιοανατολική γωνιά υπήρχε το παρεκκλήσιο του Αγίου Προκοπίου. Σύμφωνα με την παράδοση στο χωριό, εκεί έμαθε τα πρώτα του γράμματα ο μετέπειτα Άγιος Διονύσιος ο Ενολύμπο, ο οποίος καταγόταν από τη Δρακότρυπα και αναδείχτηκε σε μεγάλη προσωπικότητα του μοναχισμού του 16ου αιώνα. Ασπάστηκε το μοναχικό σχήμα στα Μετέωρα και αργότερα έγινε ηγούμενος της Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους και ιδρυτής δύο μονών, της Μονής Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο και της Μονής Σουρβιά στο Πήλιο. Παλιότερα υπήρχαν δύο είσοδοι στο ναό και οι δύο από τον Άρθικα. Η δευτερεύουσα στο νότιο τοίχο τυχίστηκε και πλέον ο προσκυνητής εισέρχεται από τον Κύρια της δυτικής πλευράς. Το εσωτερικό του ναού είναι φωτεινό, ιδιαίτερα επιβλητικό και είναι εμφανής η προσπάθεια των κτητόρων να δημιουργηθεί μια αίσθηση πολυτέλειας. Σε αυτό συνηγορούν το τέμπλο οι τέσσερις κτιστοί κύονες που είναι εξωτερικά ζωγραφισμένοι σε απομίμηση μάρμαρου και διαθέτουν γύψινα κυονόκρανα με φυτικό διάκοσμο, τα έπιπλα και τα σκεύη, οι καντήλες, οι γύψινοι φεγγίτες με τα χρωματιστά τζάμια και ο αληθινός θησαυρός της ζωγραφικής που καταλαμβάνει όλη τη διαθέσιμη επιφάνεια, ακόμη και τους ξύλινους ελκυστήρες. Όλα αυτά τονίζουν αυτή την αίσθηση της πολυτέλειας που θα ήταν εντονότερη στα χρόνια της ακμής του μοναστηριού. Το μεγάλο μνημείο γεωγραφήθηκε σύμφωνα με επιγραφή πάνω από την κύρια είσοδο του ναού στα 1758 από τον Θεόδωρο, ιερέα από την Αγιά, που ήταν ο σημαντικότερος λαϊκός ζωγράφος της Θεσσαλίας στην εποχή εκείνη. Πρόκειται για εκτεταμένες συνθέσεις, συχνά πολυπρόσωπες, με λαϊκό ύφος και αρκετό ενδιαφέρον. Εκείνη την εποχή στη Μονή διαβιούσε μια αρκετά μεγάλη αδελφότητα και ο ηγούμενός της ο Ιωσήφ μαζί με τον μοναχό Διονύσιο ανέλαβαν το κόστος της ανακαίνησης και της ιστόρησης. Μια δεύτερη ενδιαφέρουσα επιγραφή αριστερά της πρώτης αναφέρει έναν αφορισμό για όποιον μοναχό παραβιάσει τους κανόνες της μοναστικής κοινωνίας. Εξίσου εντυπωσιακό είναι και το ξυλόγλεπτο επιχρυσωμένο τέμπλο πάνω από την ωραία πύλη με χρονολογία 1744, το οποίο φτάνει τα 4 μέτρα σε ύψος, ενώ αγγίζει σχεδόν τα 6 με την επίστεψη του Σταυρού και των Λυπηρών. Διαθέτει ποικίλο πλούσιο ανάγλυφο διάκοσμο με τα προεξέχοντα στοιχεία χρυσωμένα σε φόντο γαλάζιο και κόκκινο. Αποτελεί συγκερασμό της βυζαντινής παράδοσης και των επιδράσεων από τη δυτική τέχνη. Στις δύο επάνω σειρές διατηρούνται οι πολύ ενδιαφέρουσες αρχικές εικόνες, ενώ οι δεσποτικές βρίσκονται στην εκκλησία του χωριού και έχουν αντικατασταθεί με μεταγενέστερες. Σχεδόν σε όλα τα μοναστήρια τα οποία σε δύσκολους καιρούς συγχωνεύτηκαν ή έγιναν στόχος αρχαιοκάπηλων, παρατηρείται το φαινόμενο ορισμένα κοιμήλια να λείπουν, να έχουν εξαφανιστεί ή να βρίσκονται σε άλλους πιο ασφαλείς χώρους. Συχνά, χωρίς να το γνωρίζουν οι αδερφότητες, οι οποίες εντωμεταξύ αφοσιώθηκαν και λειτουργούν τις μονές. Μια τέτοια περίπτωση είναι η Μονή Αγίας Τριάδος Δρακότρυπας. Ακόμα σε χρήση είναι τα στασίδια στους χορούς, η πολυθρόνα σε τύπο ανάκλυντρου στο ιερό και δύο από τα 4 αναλόγια με ξυλένθετη διακόσμηση από μάρμαρο. Επίσης, δύο προσκυνητάρια εκ των οποίων το ένα με ένθετη διακόσμηση από μάργαρο και ένας ωραίος ξυλόγλυπτος δεσποτικός θρόνος. Πολύ αξιόλογες είναι όλες οι εικόνες του τέμπλου μαζί με τις δεσποτικές, οι οποίες μέχρι πρόσφατα φυλάσσονταν στον ενωριακό ναό του Αγίου Δημητρίου, όπως και το Ευαγγέλιο, έκδοση ενετίας του 1686. Η εικόνα της Αγίας Τριάδος, με επιγραφή που αναφέρεται στην Ανέγερση του Καθολικού, σήμερα αφυλάσσεται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων στην Καρδίτσα. Υπάρχουν ακόμα ένα Άγιο Ποτήριο με επιγραφή της Μονής, το οποίο βρίσκεται στην Κρινίτσα Τρικάλων, ένα βιβλίο τριώδιο του 1722 από τη Μονή Αγίου Προκοπίου, ένα άλλο βιβλίο, ακολουθία του Αγίου Σεραφείμ του Εν Φαναρίο του 1790, τυπωμένο στη Βενετία,
με δαπάνη του προϊστού Δημητρίου Τζιολάκογλου του Εκρενδίνης των Αγράφων και μια παρακλητική του 1885 με επιμέλεια Ανδρέου Ιδρωμένου Ιευραίος. Πιθανότατα υπήρχαν και άλλα κοιμήλια τα οποία σήμερα αγνοούνται. Το μοναστήρι βρίσκεται σε μια πανέμορφη περιοχή με άφθονα νερά που περιβάλλεται από βουνά κατάφυτα με πυκνά δάση ελάτης και συστάδες από πεύκα, καστανιές και πλατάνια. Για πολλά χρόνια ήταν έρημο, αλλά τώρα φιλοξενεί γυναικεία αδερφότητα. Πανηγυρίζει του Αγίου Πνεύματος μια γιορτή κινητή, η οποία όμως πάντα πέφτει μέσα στο καλοκαίρι.